Με το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία να έχει μπει στον τρίτο μήνα και τις ρωσικές δυνάμεις να χτυπούν πολλαπλούς στόχους, κυρίως στο ανατολικό μέρος, τα σενάρια για τη συνέχεια του πολέμου είναι περισσότερο εφιαλτικά. Σύμφωνα με Ρώσους και δυτικούς αξιωματούχους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αποκλείεται να εγκαταλείψει τον όρο «ειδική επιχείρηση» που χρησιμοποιεί αναφερόμενος στη στρατιωτική εισβολή και να κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να σώσει την αγανάκτηση του στρατού του για τις αποτυχίες κατά τη διάρκεια της εισβολής. Δεν είναι μάλιστα απίθανο, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Independent, αυτό να συμβεί την ημέρα της νίκης της Ρωσίας στις 9 Μαΐου. Το ίδιο σενάριο βάζει στο τραπέζι και η επίσης βρετανική Telegraph, υποστηρίζοντας επικαλούμενοι ρωσικές πηγές πως οι στρατηγοί του Πούτιν θέλουν να εκδικηθούν για τις αποτυχίες της εισβολής τους στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής πάντως, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει ελάχιστα κέρδη κατά τη διάρκεια της ανανεωμένης επίθεσής τους στον Ντονμπάς, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί κολοσσιαίες απώλειες κατά τη διάρκεια των μαχών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η 9η Μαΐου είναι το επόμενο αποφασιστικό ορόσημο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, λένε, η Ρωσία είτε θα βρει κάποιον τρόπο να κηρύξει κάποιο είδους νίκη και να σταματήσει τις μάχες, είτε η 9η Μαΐου θα προκαλέσει τη μετάβαση από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στον πόλεμο. Τότε η Ρωσία θα αναλάβει μια κινητοποίηση σε εθνική κλίμακα για να νικήσει την Ουκρανία, με την απειλή της Μόσχας να κλιμακώνεται περαιτέρω. Επί του εδάφους όμως, οι δυνάμεις του Πούτιν είναι πλέον διασκορπισμένες, εξαντλημένες και δεν παρουσιάζουν πραγματικά σημάδια ανανέωσης. Αμερικανοί στρατιωτικοί και παρατηρητές των μυστικών υπηρεσιών λένε στο Newsweek ότι η μεγάλη επίθεση που αναμένεται στο Νότο έχει ήδη μετατραπεί σε αδιέξοδο. Καμία πλευρά δεν μπορεί να νικήσει πλήρως την άλλη, λένε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.